Καλώς ήρθατε, παιδιά, και μικρές παιδό σε ακόμα ένα επεισόδιο σε αυτό το επικό παιχνίδι, σε αυτό το επικό κανάλι που τόσο πολύ αγαπάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Συνεχίζουμε έτσι δυνατά. Like, καρα like και subscribe. Εντάξει, στο κανάλι. Πάμε να συνεχίσουμε. Για κάποιο λόγο συνεχίζουμε τη χάρη. Οι λύκοι ακόμα φοβούνται. Δεν ξέρω τι έχει παιχτεί. Νόμιζα καθαρίσαμε και τους τέσσερις καταβλισμούς, αλλά ίσως φοβούνται κάτι όχι. Άλλο. Όχι, μη φοβάστε. Είστε ασφαλείς. Ναι. Μπράβο. Μπράβο, αγόρια μου. Κορίτσια. Μπράβο, κορίτσια. What? Δεν το τσέκανες ποτέ. Μπράβο, αγόρια μου, λέει. Κορίτσια μου. Ναι, το ήξερα. Ήθελα να μάθω αν το ξέρεις εσύ. Εντάξει, σταμάτησα να φοβούνται τώρα. Φιλαράκια, ζώα διάσηκτα, ολοκληρώθηκε. Nice! Okay, τώρα, αυτό που έχω να κάνουμε είναι... Βασικά, μισό λεπτάκι. Holy shit, έχουμε πολύ πράγμα εδώ. Δεν θέλω να το... Δεν θέλω να φύγω από το Midgard, εάν δεν το εξερευνήσω. Πρόσεξε... Ναι, πρόσεξε. Okay, ξέρετε τι, πάμε λίγο... Να τα δούμε λίγο αυτά. Στα γρήγορα, οι λύκοι ακολουθούν. Ναι, ας ακολουθούν οι λύκοι μια μυρωδιά. Δεν έχω ιδέα αν έχουμε πάει εκεί κάτω. Οι σπίκες πάνω μας υπηρέτησαν καλά και ήταν ευπρόσεκτες σύντροφοι σε αυτό το κομμάτι του ταξιδιού μας. Βλέπουν την ανάγκη τους για τρυφερότητα. Νιώθω μια επιθυμία να τις προστατέψω και να τους προσφέρω παρηγοριά. Χαίρομαι που καταφέραμε να ελευθερώσουμε το βασίλειο από τους ληστές που έσπαξαν την οικογένειά τους. Αν ήταν στο χέρι μου, αν είναι στο χέρι μου, δεν θα αφήσω να έχει κανένας λύκος στην ίδια μοίρα. Κοιτάξτε εδώ, αφήνουμε υποτιμασίες. Έχουμε... Τι παράξενο. Πρώτη φορά βλέπω αυτό το κτίριο. Ναι, είναι όντως πολύ παράξενο. Ναι, πάμε να το δούμε από κοντά. Πάρα πολύ παράξενο. Απόκρυφη πύλη προσθέθηκε, τέλεια. Οι λύκοι μας γαυγίζουν για κάποιο λόγο. Oh, guys, πότε θα... Πότε! Δεν έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Θα τον αποκτήσουμε ποτέ. What the hell is it? Λοιπόν, μια μεγάλη πόρτα, ξέρουμε τι... Να σε... Τι είπες? Oh my god! Μας ρίχνουν αριστερά! What? Αδερφέ! Και ξόδεψα τη πέτρα ανάσταση, όπως και να λέει. Okay. Είναι η αρχή του επεισοδίου ακόμα. Χαλαρώστε. Αυτό από ό,τι φαίνεται δεν του κάνει τίποτα. Holy shit! Ποιος μας ρίχνει? Κοίτα εδώ! Αχα! Ευχαριστώ! Okay, πάει αυτός. What? Έλα εδώ ρε! Okay. Στάσου. Η ασπίδα που φράζει την είσοδο είναι ολόιδια με αυτή στο άγαλμα του Τυρ. Αδερφέ, η μάχη σου με τον Θόρ πρέπει να σκόρπισε κομμάτια από το άγαλμα του Τυρ σε όλη τη λίμνη. Μάλλον η ασπίδα σφινώθηκε εδώ. Πρέπει να ήταν κρυμμένα κάτω από τον πάγο, ώσπου τον έσπασε η ασπίδα. Α? What did you say now? Well, αυτό δεν έχει καμία. Παναγία μου. Μάλλον δεν γίνεται με ομοιβία. Δεν έχω άλλου είδους βία. Okay, κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα. Σίγουρα κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα? Μάλλον θα ανέβουμε, αλλά πάει και από εκεί. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Αχα. Κατάλαβα.
Δεν κατάλαβα τίποτα. Well, πάμε να ανέβουμε. Προηγούνται οι κυρίες, φυσικά. Από τη μάχη με τον Θόρ σκορπίστηκαν όλο το τέτοιο, ε. Το περίεργο τώρα είναι ότι ο Ατρέας γίνεται φίλος με τον Θόρ, σαν αδερφός ένα πράγμα. Ετεροθαλής. Ο Κράτος μισεί τον Θόρ όσο δεν πάει. Έτσι δεν είναι. Okay. Σιγά ρε φίλε. Καταστροφή είσαι. Okay, holy shit. Outcast. Ναι, outcast. Πώς θα... Okay. Υπάρχει ακόμα ένα εκεί νομίζω. Εδώ βρε. Okay, αυτά σκοτώνονται εύκολα, αυτό είναι το καλό. Τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ, δεν κατάλαβα. Για ένα σεντούκι ήρθαμε. Μια ολόκληρη πόρτα για ένα σεντούκι δεν... Okay. Θέλουμε και το μεγάλο το σεντούκ. Πάει το ένα. Μισό λεπτό, αυτό που έπεσε. Α, μπράβο. Πάρ' το ρε. What? What the hell? Άρα πρέπει να μετακινήσουμε το άλλο. Κοίτα, εκεί πέρα. Το εκεί πέρα δεν με βοηθάει κάπου. Ωραία, αν παγώσουμε γρανάζια με μαγειρεμένα βέλη. Τέλεια, αυτό πάγωσε. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίτα εδώ. Μπράβο. Ωραία, πήραμε το σεντούκι. Οπότε όλο αυτό το κάναμε για να πάρουμε ένα σεντούκι. Δεν ήταν η πρόθεσή μου. Ναι, καλά. Την άφησα έξω. Που έχει τη μούνη βάνη. Α, βοήθημα. Οκ, τέλεια. Και βρήκαμε και το επόμενο. Nice. Τα βέλη μου δεν διαπερνούν τείχους, δυστυχώς. Για πρώτη φορά δεν διαπερνούν τείχους. Εδώ και πάρα πολύ καιρό διαπερνούν σαν τείχους. Σοβαρά και πώς θα βγω. Οκ. Νομίζω εγκλωβίστηκα. Ξανά μας. Δεν θα το πιστέψεις, Μιμίρ. Αυτό το έμβλημα ανήκει στο φιό του Λουμ. Λουμπίπες, η σύγκρουνη ήταν από εκεί. Το θησαυροφυλάκιο είναι κλειδωμένο, φυσικά. Η κατάρρευση. Τότε πρέπει να βρούμε τα κλειδιά. Έτσι σε θέλω, αδερφέ. Άνοιξε την πόρτα του θησαυροφυλακίου. Wait. Η κατάρα της Σύγκρον, θυμάσαι τη Σύγκρον, τη Βαλκυρία, έτσι. Το έμβλημα του αυτού εμφανίστηκε κοντά στα γαλάσματα από την ασπίδα του Τύρη Σελήνη των Ενέα. Ίσως μέσα κρύβονται μυστικά από το παρελθόν της Σύγκρον. Άνοιξε την πόρτα. Οκ. Okay. Αν μπορέσω να την ανοίξω, γιατί όχι. Λάθος βέλος. Πάμε. Σοβαρά τώρα. Nice. Πάμε λίγο να πάρουμε το σεντούκ. Το σεντούκ. Μ' άρεσε που πραγματικά όλο αυτό το πράγμα, 10 λεπτά ξέρω πόσο μας πήρε, το κάνουμε για να πάρουμε ένα σεντούκι. Νόμιζα ότι θα γίνει κάτι, δεν ξέρω, μεγάλο εκεί μέσα. Εκτός και αν αυτή η πόρτα, με αυτή τη χάρη κρύβει πολλά. Δεν μπορώ. Okay. Φύγαμε λοιπόν. Τι μου δείχνει στο χάρτη, διακοπή παρακολούθηση. Η κατάρα της Σύγκρον, okay. Εδώ τι έχει. Η κατάρα της Σύγκρον, οι κοπηλάτες. Holy shit. Wow. Παγωμένος κεραυνός είναι αυτός. Εκεί τελείωσε η μάχη μου με τον Θόρ. Εκεί προσγειώθηκες. Να γιατί η λίμνη έχει τόσα κομμάτια από το άγαλμα του. Εκεί προσγειώθηκες, λέει. Okay.
Α, ποιο είναι το πιο κοντινό τώρα. Αχα! Οι κοπηλάτες. Μνημείο για τους κατακτητές. Το θυμάστε αυτό? Τον έφτιαξαν ωραία καράβια. Τους θυμάστε τους κοπηλάτες που... άνοιγαν μια μεγάλη πυλή ή κρατούσαν μια μεγάλη πυλή. Δεν θυμάμαι, αλλά... βασικά δεν ξέρω αν είναι οι ίδιοι. Νομίζω είναι οι ίδιοι, ναι, που περνούσαμε με βάρκα εδώ πέρα για να φτάσουμε στο... στον Θάμουρ. Νομίζω, δεν ξέρω, τα έχω μπερδέψει, είναι πολύ διαφορετικό. Ωραία φίλε, από εδώ πέρασε ο Ατρέας. Από εδώ ακριβώς είχαμε περάσει με τον Ατρέα. Και δεν ξέραμε πώς να κάψουμε αυτά. Nice. Τώρα το θέμα είναι, πάμε εκεί που πήγαμε με τον Ατρέα ή δεν χρειάζεται? Κι άλλο σύμβολο. Όπως αυτό στο θησαυρό φυλάκιο. Ναι. Αυτό το μέρος πρέπει να ανήκει στο βασίλειο της Σίγκρουν. Ένα από τα πρώτα φυλάκια πριν από την επέκταση. Αχα. What? Σοβαρά? Okay. Well, πάμε να μάθουμε. Oh, shit. Βασική, αριστερά! Ωα! Αριστερά! Κάτσερα, μεγάλε! Αριστερά, μας ρίχνει! Πίσω σου, πρόσεχε! Yeah, I know! Άντε για... Και, τέλεια. Άρα αυτό το φυλάκιο η νότια έμεινε από τους Φιότουρλουν. Η Σίκλουν μας είχε πει πως μεγάλωσε με αυτούς τους ανθρώπους πριν γίνει η Βαλκύρια. Αχα. Οκ. Okay. Μαθαίνουμε για τη Σίκλουν λοιπόν. Μπορεί η χάρη να μην είναι και τόσο ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, αλλά θα μας προσφέρει υλικά για να αναβαθμιστούμε. Να είμαστε έτοιμοι γιατί... το έχω πει χιλιάδες φορές. Ξέρετε πως είναι η μάχη σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι δύσκολη. Οκ. Okay. Φαίνεται πως έχει μια σκάλα στην άλλη πλευρά. Mm-hmm. Τη σκάλα τη βλέπω. Τα καμπανάκια θέλω εγώ. Οπα. Λάθος. What? Υπάρχει να πας και πάνω. Έλεια. Θα υπάρχει τρόπος να κάνουμε τον γύρο. Ναι, yeah, θα υπάρχει τρόπος να κάνουμε τον γύρο. Οκ, okay, οπότε βρήκα το ένα, είναι εδώ. Το άλλο είναι εκεί. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε τον γύρο. Να βρεθούμε από την άλλη μεριά, να ανοίξουμε την πόρτα. Υπάρχουν κι άλλοι. Σαν ζόμπια ακούγονται, σαν κλίκερ ακούγονται. Πρόσεχε. Τι, τι έγινε. Παναγία μου, τι τούτο. Α, πάλι εσύ. Ναι, χαίστε. Τα κέρατα. Κάτσε ρε μεγάλε. Πίσω σου, πρόσεχε! Τι να κάνω, για! Οκ. Οκ, help me a little bit. Γεια, αδερφέ! Nope. Πρώτα αυτήν. Ωραία! Όπα, με πιάσε! Με πιάσε! Δώσ' τους ρε, στη κοιλιά! Τι είπε? Outcast! Έλα να τελειώσουμε λίγο με αυτήν. Άντε για! Ωραία φίλε! Είχαμε... πολύ καιρό να αποδημήσουμε αυτήν.
Την είχαμε πολεμήσει στην αρχή βασικά, όταν βλέπεις τα κέρατά τους να στολούν. Να ακολουθήσει έναν ανώτερο σκοπό με τις Βαλκυρίες. Πραγματικά τι θαυμάζεις. Και ποιους άλλους δηλαδή να θαυμάζουμε, αν όχι τους ενάρετους. Για να το λες εσύ. Για να το λες εσύ. Σωστός. Θα τα βγάλεις όλα. Όλο και κάτι θα βρω. Κοίτα εδώ, βρήκα. Μπράβο μου. Okay. Θα την κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ αυτή τη χάρη, για να μην καθυστερούμε τόσο πολύ. Ξέρω πολύ. Οι περισσότεροι από εσάς θέλετε να δείτε το story. Αλλά υπάρχει και η μαγεία στους διαλόγους, έτσι. Και στις χάρες. Θα ανακαλύψουμε πολλά πράγματα. Και μην βιάζεστε, μόλις τελειώσουμε το παιχνίδι πάλι θα κλαίμε όλοι. Πότε θα βγει κι άλλο τέτοιο παιχνίδι. Μην μιλάς. Οπότε χαρείτε το όσο μπορούμε, όσο διαρκεί ακόμα. Παναγία μου. Okay, εγώ θέλω το σεντούκι όμως και δεν έχω βρει την τρίτη καμπάνα. Κοράκι. Κοράκι. Εγώ το άκουσα. Ναι. Ναι. Το ακούω. Δεν έχω ιδέα που είναι. Τι είναι τούτο. Oh my. Α, ήμασταν από την άλλη μεριά που έλεγα ότι δεν ανοίγει. Nice. Να το. Really? Okay, τι δείξε. Αν δοκίμαζες να τραβήξεις τις αλυσίδες. Όχι, θέλω να δοκιμάσω να σκοτώσω το κοράκι, το Όντιν. Yes. Άλλο ένα για το δέντρο. Άλλο ένα για το δέντρο. Μπράβο, μαθαίνεις κι εσύ, χαίρομαι. Να τραβήξω τις αλυσίδες. Okay, ας τραβήξω τις αλυσίδες. Τι δύναμη έχω ρε φίλε. Wow. Να τι, η άλλη σκάλα. Mm-hmm. Ναι, η άλλη σκάλα. Okay, πάμε στην άλλη σκάλα λοιπόν. Outcast. Αποφεύγει κάθε επίθεση. Κάνε να μην... Αχα, αυτή δεν την απέφυγε. Ξέρε μεγάλε. Okay. Εύκολο διαλύονται αυτά. Οι ρούνοι εκεί πέρα ίσως μας διαφωτίσουν. Mm-hmm. Τι? Όχι. Ποτέ δεν ανέφερε. Ένα καταραμένο όνομα. Αλίμονο συνέδοξη πριγκίπισσα Σίγκρον. Διότι η καρδιά της έσπασε και μπορεί να ακολουθήσει το μυαλό της. Διέπραξε μια αμαρτία για την οποία δεν μπορεί να υπάρξει εξηλαίωση. Ερωτεύτηκε έναν ακατάλληλο άντρα. Α? Γοητευτικό στην εμφάνιση και με ένα ευγενικό χαμόγελο στο πρόσωπό του ήταν ο ιδανικός μνηστήρας. Εκτός από το όνομά του ήταν ο βασιλιάς Χέλγκι. Ο πατέρας της Σίγκρον, ο βασιλιάς Χόγκνι. Δεν μπορούσε να εγκρίνει με τίποτα αυτό το γάμο για έναν απλό λόγο. Ήταν το όνομα του παλιού εχθρού του. Okay. Τόσο ισχυρό ήταν το μίσος του Χόγκνη για τον Χέλγκι που δεν μπορούσε ποτέ να επιτρέψει σε αυτόν τον άντρα να μπει στο σπίτι του. Όμως η Σίγκρουν τον ερωτεύτηκε παρόλα αυτά. Προσπάθησε να πείσει τον πατέρα της ότι η αγάπη έπρεπε και μπορούσε να είναι ισχυρότερη από το μίσος. Όμως έκανε λάθος. Okay. Μιλάνε για τη Σίγκρουν και τα λοιπά και νιώθω ότι κάτι έχει. Γίνει, υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι αν έχει γίνει. Φυσικά έχουν συμβεί πάρα πολλά και έχουν καταμπερδευτεί. Και έχει τέλεια και άλλο περιδέρ... και άλλο... Wow. Oh, ένα κοιμήλιο από την αυτοκρατορία του ποταμού. Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά ακούω ότι είναι υπέροχα εκεί. Mm-hmm, να πάμε για διακοπές όταν τελειώσει το Fable of Winter. Okay, υπάρχει κάτι άλλο εδώ πέρα. Τέλεια, από εδώ έχουμε τελειώσει. Βασικά δεν έχουμε τελειώσει γιατί μας το δείχνει ακόμα. Άρα πρέπει να ανοίξω εγώ το σεντουκάκι. Ωραία. Ε? Μάλλον. Ελπίζω. Τώρα, το πρόβλημα είναι πώς θα πετύχω αυτό. Αυτό. Και αυτό. Holy shit. Καλά. Οκ.
Δώστε μου μερικά λεπτά. Oh, περίμενε, γιατί νομίζω κάνω βλακία τώρα. Κράτε, νομίζω ότι βλέπω ένα κλειδί. Ίσως είναι για το θησαυροφύλακα. Βρήκαμε το ένα από τα τρία κλειδιά για το θησαυροφυλάκι. Ναι, αυτό μοιάζει για κλειδί βασιλικού θησαυροφυλακίου. Okay. Είναι σπασμένο. Όχι σπασμένο. Χεσμένο. Ορισμένο στα δύο. Α, ναι. Ίσως βρούμε και το άλλο του μισό. Ναι. Και μη μιλάς. Okay. Θα μπορέσω ίσως από εδώ. Come on! Το ανοίξαμε! Το ανοίξαμε, ρε φίλε! Μπράβο μας! Μας αξίζει ένα μεγάλο μπράβο! Τέλεια! Ωραία, φίλε, μαζεύουμε μήλα, τρώμε μήλα. Τι υπέροχο παίρναμε! Fimble, Winter και πράσινα άλογα. Εδώ τρώμε μήλα! Ωραία! Πήραμε ένα από τα τρία κλειδιά για τον. Πού πάμε? Για το. Μιμή. Το μάτι. Τι έλεγαν αυτοί? Τη Σίγκρουν. Τη Σίγκρουν. Αγαπούσε άλλον. Ένα βασιλιά που λεγόταν Χέλγκη. Φαίνεται ότι ήταν πολύ ερωτευμένοι. Θέλω να πάω. Να αλλά τσεκάρω. Οι γονείς της δεν τους άφησαν να παντρευτούν. Έλα τώρα, Μιμή. Πίστευες πραγματικά ότι ήσουν ο πρώτος της έρωτας? Ναι. Μάλλον το πίστευα. Συγγνώμη, η Χέλγκη, πώς τη λένε, αγαπούσε το Μιμίρ. Η Μιμίρ αγαπούσε. Wow. Πόσα μαθαίνεις. Παιδιά, δεν ξέρω αν θέλω να προχωρήσω σε αυτά εδώ πέρα τα όμορφα πλάσματα. Oh my god! Σκιάλφα δεν θα βοηθήσει. Σκιάλφα εδώ. Έχει παγώσει ο λαιμός μου. Αχα, εγώ τι να πω. Είναι γρήγορο! Χρησιμοποιήστε την ασπίδα! Θα χρησιμοποιήσω κάτι άλλο καλύτερο! Αυτό κάνει ζημιά! Δώσε! Οκ, πάει το ένα! Μάδα! Φλάπα! Με πάγωσε! Ναι, σκιάλφα. Σταμάτα ρε! Να έχεις τέτοιο κατοικίδιο, ρε! Όταν αρχίζεις να κλωτσάει, είναι σημαντικό να μπλοκάρεις με την ασπίδα σου. Δεν μπορείς να αποφύγεις μια τόσο ανεξέλεκτη. Ναι, κάτι κατάλαβα. Θα ακούσαν αυτές τις συμβουλές να ερχόντουσαν. Πριν πολεμήσουμε, τέλος πάντων. Όπα. Διάβασε. Σιδερένια ειρήνη, όχι χρυσός πόλεμος. Ο Τύρα έλεγε πόσο βαρύ ήταν το κόστος του πολέμου σε σύγκριση με τα ωφέλη του. Πίστευε ότι ήταν υποχρέωσή του να τον αποφεύγει. Δεξί περικάρπιο του Τύρ. Γιατί δεν με αφήνει να τα διαβάσω, πραγματικά φρικάρω. Ωραία, το βρήκα. Σιδερένια ειρήνη, όχι χρυσός πόλεμος. Είναι και άλλη χάρη, θα την κάνουμε στο επόμενο. Μια επιγραφή χαραγμένη σε ένα από τα περικάρπια του αγάλματος του Τύρ. Το σίδερο είναι πολύ πιο ισχυρό από το χρυσό, αλλά μερικές φορές η ειρήνη είναι τόσο έθραυστη όσο ένα αυγό. Ακόμα το πιστεύει. Δεν θα διαφωνήσω. Προστατευτική ζώνη του καθοδηγητικού φωτός. Oh, wow. Oh, είναι ωραία. Mm. Εγώ θα τη βάλω, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Οκ, okay, καλά που ήρθα εδώ πέρα. Κοίτα εδώ. Κι ας έχουμε περάσει με τον Ατρία. Ξέχασα ότι όταν ήμουν με τον Ατρία δεν μπορούσα να προχωρήσω σε πολλά μονοπάτια. Οπότε... καλό είναι να ξαναπηγαίνουμε. Μισό λεπτάκι να τσεκάρουμε όλα. Οκ, okay, δεν πάει άλλο. Εδώ ήταν το ασανσέρ που είχαμε πάει. Άρα γιατί κάνει ο Ατρέας τώρα. Καλοπερνάει. Οκ, okay, let's go. Ίσως μπορούμε να πάμε με αυτό τον τρόπο στην τρύπα. Ναι.
Ωχ, ετοιμαστείτε για fight. Ετοιμαστείτε για big fight. Αλλά δίνει καλά πράγματα. Ωχ, Παναγία μου! Πίσω σου, μας ρίχνουν! Ας μας ρίχνουν τώρα, δεν με νοιάζει τίποτα. Μπλανιούτα! Ωπα ρε μεγάλε! Ποιον είπες τσομπάνι ρε! Oh my god! No, μπροστά μου! Παναγία μου, θα πεθάνουμε! Θα πεθάνουμε! Φίλε, δεν αστείευονται! Τα ξωτικά δεν αστείευονται! Παναγία μου, βοήθαμε! Βοήθαμε! Help me! No! Wow, δεν του κάνει τίποτα ρε. Τα σκυλιά γαμπιέσουν, το ακούτε αυτό? Outcast. Oh shit. Oh my god. Μαγκές, έχω φρικάρει ρε. Okay. No! Έλα κράτε, σήκω πάνω. Έλα κράτε, σήκω πάνω. Αχα. Yep, την έκατσα, την έκατσα, σας το λέω, την έκατσα. Το ξολοκωτικό, το κολοξωτικό. Outcast. Ναι, δεν ξέρεις τι είναι Outcast. No! Oh, μαλακία θα κάνει! No! Ναι, ναι, ναι! Oh, άντε πια! Oh, θα το απολαύσω αυτό! Στο διόλο! Τελείωσε έτσι. Παναγία μου. Παιδιά μου, πήρε κανένα δεκάλεπτο. Δεν από ψέματα, μου πήρε μερικές φορές. Ναι, ήταν δύσκολη αντίπαλη. Δεν ήταν σε σχέση με τους άλλους, τους δύο, τους χοντρούλιδες. Δεν ήταν τίποτα. Οι άλλοι ήταν το κάτι άλλο. Μου έσπασαν τα νεύρα. Αυτοί δεν πήραν και τόσο πολύ. Οκ. Okay. Συνεχίζουμε. Έχω καταμπερδευτεί. Έχουμε πάει. Ναι, έχουμε πάει εδώ. Οκ. Πάει και από εδώ. Είναι μεγάλο το Midgard. Για να το εξερευνήσεις. Το είχα πάρει κάποτε, ας πούμε. Το είχα πάρει πριν. Κράτος σκορπιδάκι. Ου. Πες μου ότι υπάρχει ασανσέρ να κατέβουμε κάτω και θα έχει και άλλα επίπεδα ή κάτι τέτοιο. Νιώπω απολύτως τίποτα. Okay. Οι λύκοι μου γαυγίζουν, δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Ερχόμαστε! Okay, πάμε να βρούμε το 2. Οπ, κουράκι! Γεια σου ρε κουράκι! Άντε, γεια! Okay. Θέλω να βρω και την, τη στολή των πεφωτισμένων, θα έλεγα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Τη καινούρια παροπλία που βρήκαμε τέλος πάντων. Οπ! Τέλεια. Ναι, αυτό. Φυσικά θα υπήρχε ο Σίντρικ και ο Μπροκ. Απόκριφη πύλη. Συγγνώμη, επάνω είναι. Πώς πάω εγώ πάνω? Τι ήρθα να κάνω εδώ, δεν κατάλαβα. Θέλω να εξερευνήσω την περιοχή, αλλά στο ξεκαθαρίζω. Εκεί κάτω θα βρούμε τις Νόρ. Το εκεί κάτω δεν λέει, δεν μου λέει κάτι. Πού? Το ερυπωμένο φυλάκιο. Το ερυπωμένο φυλάκιο είναι αυτό το φυλάκιο.
Okay. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, Παναγία μου. Εκεί πάει πουθενά, κάνει τίποτα. Νιώπα. Και λογικά θα... Άλλο σύμβολο του Φιότουλνου, Μινίρ. Του Φιότουλνου, του πιανού. Παναγία μου. Α, αυτό εδώ λες, οκ. Okay. Μάλλον εδώ θα βρούμε το επόμενο κλειδάκι, ε. Αυτό τι κάνει. Mm-hmm. Το πρόσεξα. Κάτι άλλο μη χάσουμε εδώ πέρα. Ωπα φίλε, υπέροχο έτσι. Υπέροχο. Πού κρυβόντουσαν όλα αυτά στο προηγούμενο game. Πελά μου. Τα αλλάζω. Καλά είναι και αυτά, μην τα αλλάζεις. Αυτό τι κάνει. Δώσω εγώ μία. Και αυτά θα συνεχίζουν να... Έχουμε! Άντε για... Ναι. Και... Κι άλλο κοιμισμένο θηρίο. Δημιούργημα του Alvis Stonefoot. Alvis Stonefoot. Πού είναι το κοιμισμένο θηρίο. Οκ, okay, οπότε υπάρχει ένα... Να το. Υπάρχει ένα κοιμήλιο... πώς... Δεν θυμάμαι... Τέλος πάντων, υπάρχει ένα κοιμήλιο με το οποίο μπορείς, από όσο κατάλαβα, να ξυπνήσεις αυτά τα τέτοια. Και υπάρχουν τα κοιμισμένα θηρία κρυμμένα παντού, έτσι. Οπότε, ναι, έχουμε πολύ ψάξιμο ακόμα. Φυσικά, δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό σε βίντεο, δεν είναι κάτι το τόσο ενδιαφέρον, πιστεύω. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να το δείτε, ναι, κανένα θέμα. Πάει και από εδώ, δεν πάει από εδώ, τέλεια, φύγαμε. Κοράκι. Με την πρώτη. Κοίτα εδώ, να μαθαίνεις. Θα φτάσουμε εκεί. Κρίμα που η πατρίδα της Σίγκρουν είναι σε τόσο κακή κατάσταση. Mm-hmm. Ξέρεις, Μιμίρ, αν ψάξεις το βασίλειό της, ίσως να μην σου αρέσουν όλα αυτά που θα βρεις. Σιγά, αγαπούσε άλλον πριν από μένα. Υπάρχουν και χειρότερα που μπορείς να μάθεις για κάποιον που αγαπάς. Ναι, σίγουρα υπάρχουν. Ναι. Μην μιλάς. Σε ντουκάκι. Τελεία. Μέλε, ναι. Θα ζωντανέψεις, τι θα γίνει. Σόβα, Μαρή. Σόβα, φτάνει. Απλά ξύπνησε. Κοιμότανε τόση ώρα και εμένα και την ξυπνήσαμε. Okay. Είναι λίγο μπέρδεμα εδώ, ε. Για πάμε να ανεβάσουμε μάλλον αυτό. Τέλεια. Ναι, αλλά εγώ θέλω να πάω κάτω. Παναγία μου. Αριστερή πλευρά, κράτε! Κάτσε ρε μεγάλο! Ρε, με πάγωσαν! Αργή. Slow motion, κοίτα εδώ. Πίσω σου! Εστρίξ, αριστερά σου! Οκ. Σω τρελός παλεύει, κοίτα εδώ. Okay. Εντάξει, είναι εύκολη αντίπαλη, απλά έχουν δύο κύκλους. Πρέπει να σκοτώσει, να τελειώσει η παγωνιά τους πρώτα και μετά. Αρχίζει ο κανονικός αντίπαλος. Έχω ξεχάσει τι κάνω εδώ πέρα, έτσι. Έχω χαθεί. Με να σε χέσω! Απίστευτο! Απίστευτο! Πρώτη φορά το είδες, το ξανακάνει τόσες φορές. Οκ. Σοβαρά τώρα, τι κάνουμε. Είμαστε κοντά πάντως. Είμαστε κοντά. Εχθρός, πίσω σου!
Δεν πίσω μου, Μαρή. Okay. Άντε καλά, έλα, έλα, έλα. Κοίτα εδώ. Nice. Κοκό! Άκουσα ένα κοράκι. Όχι, νομίζω ήταν κανονικό κοράκι. Ναι. Έχω χαζέψει ρε, τι έχουνε φτιάξει οι τύποι, πού πάμε και τι κάνουμε. Και πόσα πράγματα έχω χάσει ακόμα. Βλακία. Τι δεν σ' αφήνει. Ο πάγος. Τώρα μπορεί. Δεν μπορεί να περιστρέφει μέσα στο βράχο. Δεν σε κόβει κράτος. Okay. Κάπου εδώ θα είναι το δεύτερο κλειδί. Ή το τρίτο, ή δεν ξέρω πόσα έχουμε μαζέψει. Πόδα. Ίσως μάθουμε την ιστορία του τόπου από αυτούς τους ρούνους. Ίσως. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Κι όμως. Μόνο εγώ δεν ξέρω να διαβάζω ρούνους. Ακόμα και ο Κράτος έμαθε. Ο θάνατος του Χέλκη. Στο τέλος μένουν μόνο στάχτες και κόκαλα. Εκεί που η αγάπη δεν μπορεί να ανθίσει, ο θάνατος κυριαρχεί. Αυτά είναι τα λόγια του πρίγκιπα Ντάγκαρ. Το δόρυ μου βάφτηκε κόκκινο από το αίμα του βασιλιά Χέλκη, εκείνου του καθάρματος, και τώρα στάζει δικαιοσύνη. Ο πατέρας μου έπραξε σοφά όταν του αρνήθηκε το χέρι της αδερφής μου, της πριγκίπισσας Σίγκρον, επειδή γνώριζε καλά πόσο μαύρη ήταν η ψυχή του. Εξοργισμένος από αυτή την προσβολή, ο βασιλιάς Χέλκη συγκέντρωσε τις δυνάμεις του και εισέβαλε στη χώρα μας, αποφασισμένος να πάρει την ύφη του με τη βία. Οι στρατιώτες του βήθησαν ταξίδι τους στις καρδιές όσων ήταν αντίθετοι στην ανίερη ένωσή τους σαν κοινοί δολοφόνοι. Κυνήγησαν και έσπαξαν την μητέρα μου, τον πατέρα μου και όλα μου τα αδέρφια, μόνο και μόνο επειδή του αρνήθηκαν να παντρευτεί την όμορφη αδερφή μου. Wow. Ως ο μόνος αρσενικός απόγονος της γενιάς μου που έχει απομείνει, έκανα το καθήκον μου και εκδικήθηκα την οικογένειά μου. Το πτώμα του κακούργου Χέλκη κρέμεται από το δόρυ μου. Wow. Όντως, πήρε εκδίκηση. Ψιθυριστή πέτρα. Okay. Το κλειδί θέλουμε. Ψιθυριστή πέτρα. Ισχυρή ρουνική επίθεση. Και εμείς έχουμε το... Και αυτό είναι καλό έτσι. Ζημιά και πάγος, επίπεδο 2. Well, αν πάει αυτό επίπεδο 2, θα δώσουμε και παράλυση. Να, προτιμώ αυτό, boys. Προτιμώ αυτό. Κοίτα, το άλλο μισό του κλειδιού του θησαυροφυλακίου. Α, το άλλο μισό, ωραία. Δύο κλειδιά είναι. Δύο μισά. Τώρα που έχουμε κλειδιά. Ολόκληρο το κλειδί, ας επιστρέψουμε στο θησαυροφυλάκιο. Τέλεια. Να δούμε τι πλούτη μας περιμένουν. Πλούτη μας περιμένουν. Ω, είπες τη μαγική λέξη, Μιμίρ. Μας περιμένουν πλούτοι. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Εχθρός, πίσω σου! Χαζός εχθρός. Χαζός εχθρός. Okay. Δεν θυμάμαι πόσο σκοτώνουμε, να σου πω την αλήθεια. Τα αλλάζω! Αχα, τι θες να κάνω. God damn it. Γιατί δεν κάνουμε αυτό. Προσοχή δεξιά. God. Πάγωσες. Και τώρα. Τα εταίρια. Να τα σταματήσουμε. Τα σταμάτησα, πριν ενωθούνε. Ρε φίλε! Oh my god, you... θα σε έβρισα τώρα.
Outcast. Ωραία. Δώσε και αυτό. Τέλεια. Φάντασμα λέει. Οκ. Okay. Ωραία φίλε, φάντασμα δεν λες τίποτα. Δεν ξέρω, πολύ άβολο να το πολεμάς αυτό το τέτοιο. Το φάντασμα, τον εχθρό. Πού πάω, έχω χαθεί! Πάμε να τελειώσουμε και αυτή τη χάρη και το υπόλοιπο Midgard θα το εξερευνήσω μοναχουλισμό off camera, οκ. Το φυλάκιο του Φιότουρλουντ. Μπορούμε να μπούμε τώρα. Ναι, του Φιότουρλουντ. Τουρλουντ. Εντάξει, δεν είναι και τόσο σημαντικά. Αν συμβεί φυσικά κάτι σημαντικό, θα το δείτε και σε βίντεο. Αλλά για να μην καθυστερούμε και να προχωρήσουμε το main story, θα εξερευνήσω το υπόλοιπο, γιατί είναι και τεράστιο, τη λίμνη και τον Ενέα, off camera, εντάξει. Αυτά. Πάμε να κάνουμε τουλάχιστον αυτήν μαζί. Όχι, μην βγει κάτι τεράστιο πάλι από εκεί. Φοβάμαι. Wow. Wow. Μάθε τα μυστικά. Γυαλιά καρφιάλι. Νεκρό στον θρόνο. Κράτε! Ναι, ξέρω. Ωρε φίλε, ο τύπος. Τι κάνεις, Μαρή, και εσύ. Outcast. Άσχημο χτύπημα. Wow. Δεν είμαι καθόλου καλά, γιατί... ξέρω πως παλεύει ο τύπος. Τύπος δεν αστείευεται, ρε. Οι κινήσεις του... Οι κινήσεις του... Είναι τέρια! Ίσως με τα βέλη! Ποια βέλη! Ωραίο μπλε! Ίσως είναι από τους πιο δυνατούς αντιπάλους στο προηγούμενο God of War τουλάχιστον. Αυτή η υπόθεση μεγάλη. Well, πρέπει να το πολεμήσουμε. Βοήθεια, ανοίξτε μου! Γεια σας. Σιγά σιγά θα του διαλύσουμε και την ασπίδα και όλα, αλλά αυτό θα πάρει η ώρα. Μην ολοκληρώσει το ξόρκι! Αχα! Απόφυγε το! Αούκα! Come on, πέτυχε το Μαρί. Αν θέλεις. Επιτέλους. Nice. Shit. Oh my god. Το ένιωσα, αδερφέ. Αποφυγέ το! Οκ, του βγάλαμε τη μάσκα. Καλό αυτό. Τι κάνει αυτό εδώ! No! Nice! What? Άντε, γεια! Τελείωσες! Εύκολος ήταν τελικά. Δεν του κόψε το ταξιδευτή, δεν του κόψε το κεφάλι, του κόψε το μισό σου. Μια σπίδα αυτού του μεγέθους στην πλάτη είναι σίγουρα παράξενη επιλογή. Μπορείς να νικήσεις ένα ταξιδευτή, αλλά σίγουρα δεν μπορείς ποτέ με το μαχαιρός πισόπλατα. Για ισχύει. Και αυτά πρέπει να τα ανάψω, όχι, είναι ήδη αναμένα για κάποιο λόγο. Εγώ τα είχα ανάψει. Έχω ξανάρθει εδώ. Ωραία, πάμε να μάθουμε τα μυστικά. Τι Μαρία, όχι, τι έγινε. Εδώ κάθεται ο πρίγκιπας Ντάγκρα. Δεν το πιστεύω ότι είναι ακόμα εδώ. Ο πρίγκιπας Ντάγκρ, αυτό το πτώμα είναι ο αδερφός της Σίγκρουν. Τι του συνέβη? Φρέια, γιατί δεν μου απαντάς? Φρέια, τι κρύβεις? Σιγά Μαρή, τρελάθηκες. Πού βγήκα... ναι. Για να δούμε, να μάθουμε. Σίγουρα θες να το διαβάσεις αυτό. Όχι, αδερφέ. Κάν' το εσύ. Εσύ. Θα το κάνω εγώ. Το τέλος της αγάπης. Ποτέ δεν υπήρξε ερωτική σχέση πιο παθιάς...
πιο παθιασμένη και πιο καταραμένη από αυτήν που άφησε ανάμεσα στην πριγκίπισσα Σίγκρουν και το ξένο βασιλιά Χέλγη. Ο Χέλγη ηκέτευσε να του δώσουν το χέρι της, αλλά ο πατέρας Σίγκρουν, ο βασιλιάς Χιόγκνη, αρνήθηκε. Για να ξεπλύνει την τροπή, ο Χέλγη συγκέντρωσε ένα τρομερό στρατό και εισέβαλε στην πατρίδα της. Σφάζοντας όσους εναντιώθηκαν στο γάμο τους. Ο βασιλιάς, η βασίλισσα, οι πρίγκιπες όλοι έπεσαν νεκροί, εκτός από το γενναίο της αδερφό των πρίγκιπα Ντάγκρ. Ο ατρόμητος πρίγκιπας Ντάγκρ άρπαξε το δόρυ του και το βύθισε στο σώμα του παρανοϊκού βασιλιά Χέλγη. Όταν η πριγκίπισσα ανακάλυψε ότι ο εραστής είχε πέσει νεκρός από το χέρι του αδερφού της, τον καταδίκιασε με μια φρικτή κατάρα τυφλωμένη από οργή. Well, είχε άδικο η Σίγκρουν, έτσι, πώς τη λένε, ναι. Όταν όμως καθάρισε το μυαλό της και είδε την οικογένειά της να κοίταται νεκρή, συνειδητοποίησε το λάθος που έκανε. Όμως ήταν πολύ αργά. Η κατάρα είχε ριζώσει βαθιά στον αδερφό της. Η θλίψη και η μεταμέλεια ξεκύλησαν από τα βάθη της ψυχής της, μέχρι που δεν μπορούσε να αντέξει άλλο. Για να εξηλαιωθεί για τις αμαρτίες της, παραιτήθηκε από τα πλούτη τον τίτλο και το θρόνο της και αφιερώθηκε στις πανίσχυρες βαλκυρίες με σώμα, πνεύμα και ψυχή. Σφράγισε την απόφασή της με ένα βαρύ όρκο να θάψει την καρδιά της βαθιά μέσα της, γιατί η αγάπη της ήταν πολύ επικίνδυνη. Είναι τα ισλαμικά μου. Καταστήκε τον αδερφό της επειδή σκότωσε τον τρελό βασιλιά. Ναι. Όχι, αλήθεια. Δεν ήξερε ότι ο τρελός βασιλιάς σκότωσε την οικογένειά της. Mm. Όταν το έμαθε ήταν αργά. Είχε ήδη καταραστεί τον αδερφό της. Γι' αυτό πήγε στις Βαλκυρίες. Για εξηλαίωση. Και εμείς τη σκοτώσαμε. Μάζεσαι τα πάντα για την οικογένεια της Σίγκρουν, έτσι Φρέια. Δεν έπρεπε να τα ακούσεις αυτό. Παράξενο. Η Σίγκρουν, η βασίλισσα των Βαλκυριών, ήταν η πιο φωνική αντίπαλος που αντιμετωπίσαμε στις προηγούμενες περιπέτειές μας, εγώ και ο Ατρέας. Okay. Ναι, θυμάμαι τι είχα τραβήξει με αυτήν. Πριν από πολλά χρόνια ήταν η αγαπημένη του Μιμίρ και είναι προφανές ότι τη θυμάται ακόμα με τρυφερότητα, αλλά η πίστη της είναι πάνω απ' όλα στη Φρέγια, που βοήθησε το μαγειτικό της πνεύμα να ανακάψει και να βρει ξανά τα φτερά της ως Βαλκυρία. Φαίνοντας όλα αυτά, την αγαπώ περισσότερο. Με διάλεξε παρά τα ελαττώματα, τα λάθη μου. Τώρα που έμαθα τα δικά της, νιώθω πιο κοντά μου. Ω, χαίρομαι που το ακούω. Ναι, μη μιλάς. Οι χαμένες σελίδες, okay. Άλλη μία χαμένη σελίδα, για κάποιο λόγο. Συγγνώμη, Μιμίρα, έλεγες για πλούτη και βλακίες. Το ξέρω ότι η γνώση είναι πλούτος, αλλά στη δικιά μας περίπτωση θα ήθελα πραγματικό πλούτο, you know, να μας βοηθήσει στο Ragnarok. Να είστε καλά, παιδιά. Θα σας αποχαιρετίζω από το χιονισμένο εδώ πέρα Midgard. Οπότε, τις... οποιασδήποτε χάρες, μην τις βλέπετε αυτές, δεν είναι τρεις, είναι μία η λίμνη του φωτός, η λίμνη των εννέα, το φως που οδηγεί κτλ. Εάν είναι κάτι ενδιαφέρον θα το δείτε σε βίντεο, εάν όχι τότε θα εξερευνήσω αυτό το τεράστιο Midgard μόνος μου, για να μην καθυστερούμε και να συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο το story, okay, που έχω ξεχάσει ποιο είναι. Οι Λύκοι, ναι, εντόπισαν τη μυρωδιά των νεών, πρέπει να πάμε στις μοίρες και να μιλήσουμε με τις μοίρες. Για ποιο λόγο? Για να μάθουμε πώς θα πάμε στο Asgard ή μάλλον για να δούμε το τι θα γίνει στο μέλλον. Οπότε σας αφήνω εδώ πέρα, ένα like θα βοηθούσε πάρα πολύ, πολύ περισσότερο από όσο φαντάζεστε, και σας ευχαριστώ όσους κάνετε like και βλέπετε, μου κάνετε παρέα. Και αν θέλετε και εσείς να παίξετε αυτό το game μπορείτε να το αποκτήσετε στα public, υπάρχει link στην περιγραφή. Γεια χαρά!